Μέτωπο με Σαμαρά και Βενιζέλο ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας. Από τα πετράλωνα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το στίγμα της προεκλογικής του τακτικής, εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και την οικονομία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη που με τη βοήθεια του λαού θα κάνουμε πράξη αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε προεκλογικά και θα ακυρώσουμε το μνημόνιο της τρεοκοπίας και φοβούνται. Τώρα λοιπόν αρχίζει η πραγματική διαπραγμάτευση και εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους. Την ίδια ώρα, ο οικονομολόγος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στον Αντένα, κάνει λόγο για πολιτική καταγγελία του μνημονίου με κατάργηση ορισμένων πτυχών του. Θα καταγγείλουμε πολιτικά και όχι νομικά το μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες πτυχές θα καταργηθούν, κάποιες άλλες θα τις διαπραγματευτούμε και υπάρχουν και άλλες που πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Όπως διευκρίνησε ο κ. Δραγασάκης, οι διατάξεις εργασιακά θα καταργηθούν μονομερώς από την Ελλάδα. Το PSI όμως δεν θα αλλάξει, ενώ άλλα άρθρα που αντίκειται σε διεθνείς συμβάσεις θα αναθεωρηθούν μετά από διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Στο ράδιο 9, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για ακύρωση στη Βουλή και των 72 μέτρων του δεύτερου μνημονίου. Εμείς και πριν τις εκλογές, αλλά και μετά, έχουμε καταστήσει απόλυτο σαφές ότι επιδιώκουμε την ακύρωση ένα προς ένα των 72 μέτρων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο νούμερο 2. Η βασική πολιτική τοποθέτησή μας είναι η ολοκληρωτική ακύρωση του μνημονίου ως προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πάμε στη λογική της επαναδιαπραγμάτευσης γύρω από τα ζητήματα της δανειακής σύμβασης και του χρέους. Αίσθηση προκαλεί η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Σταθάκη για έκτακτη φορολόγηση σε εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί η στέρηση στα έσοδα, η οποία εκτιμά ότι σε ετήσια βάση, λόγω των μέτρων του μνημονίου, θα κυμανθεί στο 15 με 20%. Η βασική σκέψη είναι να υπάρξει κάποιες μορφές έκτακτη φορολόγησης τάξης όμως του 1% ή κάτι λιγότερο του ΑΕΠ. Φαντάζομαι τα 50.000 ευρώ και πάνω. Στην εκπομπή του Αλφα, κομβικό σημείο με τον Νίκο Μάνεση, οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανέβηκαν γύρω από το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με το μέλος της πολιτικής γραμματείας Γιάννη Μπαλάφα να προαναγγέλει σύντομα εξειδίκευση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Επιλεκτική διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους είτε βρίσκεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες είτε σε κράτη. Και αυτό, και αυτό δεν είναι. Το πρόγραμμά μας είναι. Να τώρα το. Αλλά πόσα προγράμματα έχετε? Ένα πρόγραμμα. Πόσα προγράμματα έχετε? Βαϊκάτε τόσο βγαίνετε και ένα πρόγραμμα από εδώ να πείτε σε άλλο πρόγραμμα. Μα πρέπει ο ελληνικός λαός να ξέρει ποιο πρόγραμμα. Εσείς έχετε άλλο πρόγραμμα. Να δούμε το πρόγραμμα. Τα προγράμματα. Το ίδιο με εσάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το λέει εδώ πέρα. Έχεις άλλο πρόγραμμα. Παύλο, αυτό είναι το πρόγραμμα και τη βρήκαμε τον κύριο Κυγγέλια, είναι το ίδιο. Λέμε το εξής για το χρέος. Διαπραγμάτευση, διαγραφή του χρέους με προστασία ασφαλιστικών ταμείων και μικροαπατημαυτών, αξιοποιώντας κάθε μέσο όπως είναι ο λογιστικός έλεγχος κλπ. Αυτό λέμε. Κάθετος, όπως στην συνολική καταγγελία του μνημονίου, εμφανίστηκε ο βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης. Το μνημόνιο τέλος. Εδώ πρέπει να πάμε σε εκμείωση του κατώτατου μισθού με βάση το μνημόνιο στα επίπεδα Βουλγαρίας. Αυτό έχουμε πει, ότι μόνο μια δικτατορία μπορεί να το εφαρμόσει στην Ελλάδα και είναι ζήτημα αν και αυτή μπορεί με τάγκς να το επιβάλλει. Η πολυφωνία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά παρατήρητη και από τα ίδια τα στελέχη της Κουμουνδούρου. Υπάρχουν φαινόμενα καμιά φορά δηλώσεων που δημιουργούν μια σύγχυση. Είμαστε στο μικροσκόπιο των μέσων και πολύ σωστά. Και όλοι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικότεροι. Το πρόγραμμα προεδριών του Αλέξη Τσίπρα θα κλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες με επισκέψεις και ομιλίες σε όλη τη χώρα.